για το hot spot που υπάρχει εδώ και το οποίο δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2015 και πλέον φιλοξενεί 1.600 πρόσφυγες και μετανάστες ακριβώς. Το hot spot στον Ελαιώνα. Και υπεύθυνος για όλα αυτά είναι ο κύριος που βλέπετε δίπλα μου, ο κύριος Αμπντέλ Ρασούλ. Μαχμούτ Ρασούλ. Μην το λες hot spot πάντως, Βασίλη. Κέντρο είναι διαμονή τώρα. Δεν είναι hot spot, διότι στο hot spot γίνονται. Ναι, είναι κέντρο φιλοξενία. Είναι κέντρο φιλοξενία. Στα hot spot είναι, γίνεται ναι, ταύτιση, ναι, ταυτοποίηση ναι, κλπ. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Για να, ποιον έχει δίπλα σου, λοιπόν, το βλέπουμε. Είναι ο κύριος Αμπντέλ Ρασούλ, είναι ο επικεφαλής του τμήματος εδώ στον Ελαιώνα. Μια φοβερή ανθρώπινη ιστορία. Μετανάστης δεύτερης γενιάς από Σουδανούς γονείς, γεννήθηκε στους ζωγράφους, έχει σπουδάσει Αθήνα, είναι βεβαίως, βεβαίως. Οπότε να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και εμείς βασικά δεν προτιμάμε να το λέμε hot spot, το λέμε ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων. Ωραία, βεβαίως. Μα έτσι το σωστό, ναι. Ακριβώς αυτό. Το μικρό σου πώς είναι, Αμπντέλ, Μαχμούτ, πώς είναι το μικρό σου? Όχι, όχι. Το μικρό είναι Μαχμούτ. Το μικρό είναι το Μαχμούτ. Αμπντέλ Ρασούλ είναι το επίθετο. Ωραία. Εδώ βασικά είμαστε στην είσοδο που πίσω μας ακριβώς βλέπετε την πρωινή ουρά που δίνουμε τα είδη υγιεινής ουσιαστικά καθημερινά σε όλους τους διαμένοντες, όσοι χρειάζονται τουλάχιστον δηλαδή. Και πιο πίσω βλέπουμε τη μεγάλη τέντα του παιδότοπου. Τον παιδότοπο, όπου γίνονται πάρα πολλές δραστηριότητες. Ναι, ακριβώς. Πολλές εκδηλώσεις. Δηλαδή, κάτσε, κάτσε, Μαχμούτ. Δηλαδή, εκεί στην ουρά τι τους δίνουν τώρα, ήδη γίνεστε για απορρυπαντικά και τέτοια, ας πούμε, χαρτιά υγείας κλπ. Σαπούνια, σαμπουάν, χαρτί υγείας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται από ήδη υγιεινής. Μάλιστα. Πόσοι άνθρωποι είναι εκεί, πόσοι άνθρωποι είναι εκεί? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1.620 άτομα. Α, είναι πάρα επειδή πολύ. Πλέον, όπως γνωρίζετε, έχουμε την επέκταση. Είναι ο Ελαιώνας Α και ο Ελαιώνας Β, δηλαδή. Με επιτοπλίστων οικογένειες, συνεχίζουν οι οικογένειες να είναι επιτοπλίστων από Αφγανιστάν και Συρία και κατά δεύτερον από Ιράκ και Ιράν. Αυτό το βάθος που βλέπουμε όμως, το μεγάλο τι είναι? Αυτό το βάθος το μεγάλο είναι ο παιδότοπος που είπαμε, όπου ουσιαστικά τώρα γίνονται κάποιες εργασίες έτσι ώστε να αλλάξει λίγο η μορφή του και θα γίνουν κάποιες διορθώσεις. Δεν μου λες, Μαχμούντ, οι οικογένειες μένουν σε σπιτάκια, ανά οικογένεια έχει ένα σπιτάκι, ας πούμε. Αυτό, ουσιαστικά τα σπιτάκια χωρίζονται σε δύο δωμάτια το κάθε σπιτάκι, των τεσσάρων ατόμων, όπου το κάθε ένα έχει τουαλέτα και ντουζουέρα, ζεστό νερό και κλιματιστικό, έτσι ώστε να γίνεται όσο πιο ανθρώπινη γίνεται η υποδοχή τους και η φιλοξενία τους στο κέντρο. Καμία σχέση δηλαδή με αυτά που βλέπουμε σε... 7-8 άτομα είναι μια οικογένεια. Άμα είναι 3 άτομα ή 4 άτομα οικογένεια, μπορεί να είναι και 2 οικογένειες μέσα σε ένα κοντέινερ. Να ρωτήσω κάτι. Η συνύπαρξη διαφορετικών, ας πούμε... Εθνικοτήτων. Εθνικοτήτων. Είναι ομαλή, γιατί σε άλλα κέντρα βλέπουμε πλακώνονται, γίνονται φασαρίες. Ναι. Φανταστείτε ότι στην Ελαιώνα Α, ναι, εάν καταμετρήσουμε ακόμα και το ένα άτομο που είναι από διαφορετική χώρα, έχουμε άτομα από περίπου 22 διαφορετικές χώρες. Τι λέτε, παιδί. Σου λέει έστω και ένα άτομο, μα είναι διαφορετικές, το μετράμε. Διαφορετικές ιδεολογίες, είτε πολιτικές είτε θρησκευτικές. Βέβαια. Και παρά τα αυτά συζούν μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, υπάρχει οργάνωση. Άμα είναι οργανωμένο, άμα είναι αξιοπρεπές. Δεν μου λες, εσύ γιατρός είσαι έτσι, καρδιολόγος είσαι έτσι. Όχι, δεν έχω τελειώσει καρδιολογία, να είμαστε πιο ακριβείς, αλλά στο μέλλον θα θέλω να τελειώσει την καρδιολογία. Α, ναι. Και είσαι εκεί κάθε μέρα ως εθελοντής. Απλά είμαι υποψήφιος διδάκτορα στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου. Μπράβο, μπράβο. Συνεπώς σπουδάζεις τώρα. Υπάρχει διαδικασία. Έχεις γεννηθεί εδώ, Μαχμούντ? Ναι. Ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα. Μιλάς τέλεια ελληνικά βέβαια, έτσι. Ναι, άμα και εδώ πέρα. Εδώ πήγε σχολείο. Εδώ έχει μπει η κάμερα μέσα, τώρα είναι ο παιδότοπος. Ακριβώς είναι ο παιδότοπος, όπου ουσιαστικά θα αλλάξει ο τάπητας που βλέπετε. Αυτό το λόγο τώρα γίνονται κάποιες εργασίες. Αλλάζουμε το ταρτάν τώρα, ωραίος. Ακριβώς, ακριβώς. Μπράβο. Μαχμούτ, πες μου κάτι. Έχετε...
Έχετε ανάγκη από υλικά, από αυτά όλα που είπες, ρουχισμό, μπάλες, ξέρω εγώ, παιχνίδια για τα παιδιά. Οι ανάγκες ήδη υγιεινής κυρίως είναι σχεδόν καθημερινές. Ναι. Απλά εδώ θα πρέπει να βάλουμε μία ανατελεία και να πούμε ότι η υποστήριξη του κόσμου είναι τεράστια ουσιαστικά όσον αφορά στη δομή. Διότι έρχονται καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν δωρεές και τα σχετικά. Είτε μικρές είτε μεγάλες. Ωραία. Άρα μου ζητάει το τηλέφωνό σου ένας άνθρωπος εκεί από το Καραϊσκάκι, από τους Ολυμπιακούς εκεί που κάνουν συνέχεια συσίτια, δίνουν πράγματα. Θα του δώσω το τηλέφωνό σου, θα σε πάρει, ρωτήστε, γιατί θέλει να σας φέρει μπάλες, ρουχισμό, διάφορα υλικά. Χθες είχαμε τον Ολυμπιακό εδώ με τη UNICEF, όπου μοίραζε παιχνίδια στα παιδιά και διάφορα πράγματα. Πάρεσε το τηλέφωνο και ό,τι φέρουν οι άνθρωποι καλό είναι. Καλό είναι, δεν βλάφτη. Δεν γίνεται εμένα. Εκεί προς τα κάτω ουσιαστικά βλέπουμε. Δεν μου λες τώρα, Μαχμούτ, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Εσύ που μιλάς τώρα με τους ανθρώπους εκεί. Αυτοί τώρα είναι σε ένα σχετικά αξιοπρεπές περιβάλλον. Δεν είναι όπως είναι στην Ιδωμένη Κακόμηρη, στον Πειραιά ή στο Ελληνικό, που είναι ένα δράμα. Αυτοί τώρα τι πιστεύουν, ότι θα μείνουν εδώ, ότι θα φύγουν κάποια στιγμή. Πώς το βλέπουν, τι έχουν στο μυαλό τους. Εδώ ουσιαστικά οι άνθρωποι χωρίζονται σε αρκετές ομάδες. Ναι. Έχουμε από τη μία τα άτομα τα οποία μπορεί να επαχθούν στο πρόγραμμα της επανεγκατάστασης. Ωραία. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, αυτοί το πιστεύουν ότι όντως θα φύγουν αργά ή γρήγορα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Ωραία. Ανεξαρτήτως με το τι θα γίνει με τα σύνορα. Ναι. Υπάρχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων η οποία ακόμα να πιστέψει ότι πλέον το μέλλον της πρέπει να το χτίσει στην Ελλάδα ή ίσως πίσω στην χώρα της πάλι. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Και υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία σιγά σιγά προορίζονται, προσπαθούν να σκεφτούν δηλαδή το μέλλον τους στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν και άτομα τα οποία κάποια στιγμή θα πούνε να γυρίσουμε πίσω, ξέρω εγώ, στη Σομαλία δεν γυρίζω, να πάω στην Ευρώπη είναι όλα κλειστά, άρα μήπως πρέπει να σκεφτώ να δουλέψω εδώ, να ζήσω εδώ, να βρω έναν τρόπο εδώ. Έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ήδη εγγραφτεί σε προγράμματα γλώσσας. Μαθαίνουν ελληνικά, Πλέον έχουν συνδέσει, έχουν συνδέσει ίσως το μέλλον τους, τουλάχιστον το προσωρινό μέλλον τους με την Ελλάδα. Γιατρέ, ξέρεις τι. Άτομα το σωστό είναι ότι πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς. Αλλά Παλαιστίνοι υπάρχουν. Όπως υπάρχουν και Σύριοι οι οποίοι παλιότερα ζούσαν στην Ελλάδα, δηλαδή πριν από 7, 8 ή 10 χρόνια, είχαν γυρίσει στη Συρία. Αλλά λόγω του πολέμου ξαναγκάστηκαν να βγουν με την οικογένειά τους. Γνωρίζουν κάποια πράγματα την ελληνική πραγματικότητα και σε σχέση με μία άλλη ξένη χώρα στην οποία θα πάνε επιλέξουν τυχαία μέσω του προγράμματος επανεκατάστασης, προτιμάνε την Ελλάδα. Μπράβο ρε Μαχμούτ. Και είσαι κάθε μέρα εκεί εσύ, κάθε μέρα, Σχεδόν καθημερινά εδώ. Μπράβο. Όπως όλοι οι υπόλοιποι, αυτοί που υποστηρίζουν τη δομή, διότι ούτως ή άλλως με ένα άτομο μόνο η δομή δεν θα προχωρούσε. Πώς είστε, μια ομάδα πώς είστε αλήθεια, που... Δηλαδή εσείς έχετε την ευθύνη της λειτουργίας. Δεν είμαστε πολύ, εντάξει, ευθύνη της λειτουργίας μπορεί να την έχω εγώ ουσιαστικά ως συντονισμός της δομής. Ναι. Αλλά συνεργαζόμενος με άλλα άτομα, το οποίο έτσι, είτε άτομα τα οποία είναι εδώ, είτε εθελοντές, είτε ελέγγυοι, αλλά είτε και οι ίδιοι διαμένοντες στη δομή. Προσπαθούμε να κάνουμε πιο ανθρώπινη την κατάσταση. Ρε παιδί μου, δεν είσαι κάτι του κράτους εσύ, όχι. Ή είσαι υπεύθυνος από το Δήμο, ξέρω εγώ, από την περιφέρεια, από κάτι. Όχι, δεν είμαι μέσα στο Δήμο, είμαι μέσα στις Γενικές Γραμματέες ουσιαστικά ως συντονιστής της δομής. Ωραία. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαχμούντ, να είσαι καλά. Παρακαλώ, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.